Έξυπνο μακρινό σουτ του Ρουμάνου Στέφαν Στόικα που νίκησε τον Γιώργο Πλίτσι. Στο 39, ο Πρέντρακ Έρακ εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την πάσα του Παπαδόπουλου, τρίβησε την άμυνα της Λάρισας και με κοντινό σουτ ισοφάρισε σε 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο μετά την έναρξη, στο 47, ο Νίκος Μιρτσέκης που διανύει περίοδο μεγάλης ευστοχίας έδωσε το προβάδισμα στον Ηρακλή, ύστερα από φάουλ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και σύγχυση στην περιοχή των γηπεδούχων. Το τελικό 1-3 πραγματοποιήθηκε στο 83ο λεπτό. Ύστερα από κόρνερ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο έτερος των Σέρβων Μίλαν Πετσάνοβιτς, με παλικαρίσια κοντινή και βαλιά, ολοκλήρωσε την γενόλευκη νίκη που επιτρέπει στον Ηρακλή ελπίδα στο όραμα του UEFA.